Αντιδράσεις προκαλεί στα Χανιά η σχεδιαζόμενη κατάργηση των δομών του κτηματολογίου, όπως προβλέπει ο νόμος 4512 του 2018. Στα δύο κτηματολογικά γραφεία, ένα στην πόλη και ένα στον πρώην Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου, οι πολίτες εξυπηρετούνται σήμερα χωρίς προβλήματα. Στο Ηράκλειο, για να πάρεις σήμερα πιστοποιητικά από το κτηματολόγιο και από το υποθηκοφυλάκια, περνούν κάποιοι μήνες. Ενώ εδώ τα δίνουμε αμέσως. Σημαίνει ότι εδώ έχουμε μια εξαιρετική οργάνωση και διάθεση εξυπηρέτησης του πολίτη. Για τα Χανιά, παρά το γεγονός ότι μεγάλη έκταση της Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει κτηματογραφηθεί, προβλέπεται η λειτουργία ενός μόνο υποκαταστήματος του κτηματολογίου, χωρίς όμως ουσιαστικές αρμοδιότητες. Είναι ανέφικτον. Δεύτερον, δεν ξέρουμε σε πόσους μήνες θα παίρνουν επιστοποιητικά οι άνθρωποι για να κάνουν τις δουλειές των. Και τρίτον, δεν θα μπορεί να διοικηθεί. Και τέταρτον, δεν μπορεί να πηγαίνει ο πολίτης στο Ηράκλειο. Τέλος ή αυτοί. Κάποτε πρέπει να σταματήσουν αυτά και να δούνε αυτά τα οποία πραγματικά υπηρετούν τον πολίτη, την κοινωνία. Με επιστολή τους προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων Γιάννης Δασκαλάκης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης Σπύρος Οφιανός προτείνουν τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος λειτουργίας του κτηματολογίου. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων, νομοθετικό προϊόν της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν θέτει τις βάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων της χώρας. Καταργεί τις υπάρχουσες δομές και στη θέση τους προβλέπει τη δημιουργία ενός διογκωμένου δημόσιου φορέα. Αυτό θα συντελέσει στο να δημιουργήσει προβλήματα στις συναλλαγές, στη διόρθωση των λαθών κτλ. Και μάλιστα σε μια εποχή που τα περισσότερα υποθηκοφυλάκια και κτηματολόγια στην Κρήτη, και εγώ μιλώ για τον νομό Χανίων, όλα τα υποθηκοφυλάκια και κτηματολόγια των Χανίων λειτουργούν υποδειγματικά. Στα Χανιά μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο οι περιοχές Περιβολίων, Μουρνιών, Νεροκούρου, Σούδας, Σταλού, Δαράτσου και Κουνουπιδιανών.